Αρνός. Εδώ το σχολείο για όλους. Πολλαπλασιασμός, καλά μου παιδιά, και προπαίδεια, τι, για να δούμε τι θα μάθουμε εδώ, στον πολλαπλασιασμό και στην προπαίδεια. Για να περπατήσουμε εδώ, για να πάρουμε την δραστηριότητα με το φίλο μας, το σκυλαράκο, τον Ιχνηλάτη, να αναζητάει τι, την γνώση. Τι σημαίνει γνώση, παιδιά? Να αναζητάει τον τρόπο που εμείς οργανώνουμε και κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα. Και εδώ ρωτάει, τι ρωτάει, παιδιά, πόσα πόδια έχει το κάθε έντομο? Έχει, λέει, τόσα πόδια. Και το έντομο εδώ που έχει, ποιο είναι? Είναι η μελισσούλα. Εδώ έχει ένα ποδαράκι, εδώ ένα δεύτερο ποδάκι, ένα τρίτο. Δηλαδή έχουμε τα τρία ποδαράκια, παιδιά, που είναι από τη μία πλευρά, από τη μία μεριά της μέλισσας. Από την άλλη μεριά δεν θα έχει άλλα τρία. Να τα, ας τα βάλουμε εκεί μέσα με ένα χρώμα να ξεχωρίζει, και να βάλουμε το πράσινο εδώ, να τα, αυτό το ποδαράκι εδώ μέσα, έτσι, δεν αυτό, με συγχωρείτε, αυτό εδώ πέρα είναι, το δεύτερο και το τρίτο από εκεί. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η μέλισσα έχει τρία και τρία, έχει πόσα, έχει έξι πόδια. Πολύ ωραία. Και αν πάμε εδώ πάνω στην κυψέλη, μας έχει ζωγραφίσει, προσέξτε, να δες εδώ οι κυψέλες, και μάλιστα οι κυψέλες τι ομορφιά έχουνε. Η κάθε μία από αυτές, προσέξτε, έτσι, τι έχει? Έχει μία πλευρά εδώ πέρα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, να το. Είναι ακριβώς έξι πλευρές, και όπως και αν το κάνεις αυτό γύρω γύρω είναι το ίδιο, το ίδιο, παιδιά, άμα το κοιτάξεις και επίσης να, η βάση είναι από εδώ, το ίδιο πράγμα βλέπεις, έτσι. Και αν έχετε παιχνιδάκια, δοκιμάστε το με αυτά τα εξάγωνα. Λοιπόν, για να συνεχίσω όμως τώρα, έτσι, για να δω πώς τα παιδιά όλα στον Ιάσονα, στην Αθηνά, στην Ευελίνα, έτσι, και στην Ειρήνη. 3 και 3, 6. Άρα 6 ποδαράκια για αυτό εδώ, να το. Ένα πάλι, 2, 3 από εκεί. 6. Αυτό εδώ μου το έχει δώσει σε πιο καθαρή εικόνα. Να το. Ένα πόδι, 2, 3 από τη μία πλευρά. 1, 2, 3 από την άλλη πλευρά. Μου έχει δώσει δηλαδή έντομα, σκαθαράκια, ζουζουνάκια, μελισσούλες, έτσι. Ωραία. Και τι? Να έχουν πόσα? 6 πόδια. 3 από τη μία και 3 από την άλλη. Προσέξτε. 6, έτσι, για να περπατάει όλο το σύστημα. Όλο. Και μάλιστα να, είναι ένα πρώτο κομμάτι εδώ που να στρίβει και τα άλλα 4 πίσω να βαστάνε το κυρίως μέρος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε με ρωτάει εδώ ο φίλος. Λέει, πόσα πόδια έχουν τρεις μέλισσες? Δηλαδή, όταν εγώ έχω τρεις μέλισσες, η μία μέλισσα έχει 6. Η άλλη έχει 6 και η άλλη έχει 6. Ωραία. Οι τρεις μέλισσες πόσα πόδια θα έχουν? 6 και 6, 12 και 6, 18. Ναι, λοιπόν, έχουν 18 πόδια. Είναι 18 πόδια, το γράφουμε και εδώ. Ναι, όμως, παιδιά, το 18, αυτό που σας έγραψα εδώ κάτω, τι καλό έχει? Για να το γράψω καθαρά εδώ πέρα, να το εδώ πέρα, το 18. Έχει το εξής καλό, ότι εμείς μπορούμε να το γράψουμε, τι, τρεις φορές, το φορές είναι το χ αυτό, τρεις επί χ, έτσι, το 6. Και οι τρεις φορές το 6 μου κάνουν 18. Και μετά μου λέει, πόσα πόδια έχουν 7 μέλισσες? Α, δηλαδή τι, θα έχω τρεις και άλλες τρεις μέλισσες, δηλαδή θα έχω 18 πόδια και άλλα 18. Για να κάνω την πρόσθεση που τη μάθαμε λίγο πρωτήτερα, τι θα γίνει η πρόσθεση? 8 και 8 μου κάνει πόσο? 16. Ναι. Γράφω το 6, όμως τι κάνω? Κρατάω στη σκέψη μου, ναι, στα χεράκια μου, ναι. Αν θέλετε να το γράφω, να το κρατούμε το 1, που είναι μια δεκάδα. Και όταν πάω εδώ στις δεκάδες έχω 1 και 1, 2 και 1, 3, 36. Ναι, αλλά όμως τι, αυτά είναι για πόσα? Για 3 και 3, για 6. Εδώ θέλω και 7 μέλισσες, οπότε στο 36 αν βάλω και άλλες, τι, άλλα 6 πόδια, με συγχωρείτε, έκανα λάθος το γράψιμο, πόσο θα μου κάνει? 36 και 6 μου κάνει 6 και 6 μου κάνει 12, γράφω το 2 που είναι οι μονάδες, κρατάω τις δεκάδες στο χεράκι μου εδώ πέρα και έχω 3 και 1, 4, 42, θα στο κάνω και σαν πρόσθεση. Άρα, οι 7 μέλισσες έχουν πόσα? 42 πόδια. Και γιατί εμείς τα μαθαίνουμε αυτά? Γιατί, παιδιά, για να μπορούμε, τι, να υπολογίζουμε με τον πολλαπλασιασμό,
όταν προσθέτουμε ίδια πράγματα, ε. Γιατί τι λες, λες 6 και 6 και 6 και 6 και 6, πως αυτά είναι 1, 2, 3, 4, 5. Αντί να το γράφεις έτσι, το γράφεις 5 φορές το 6. Να το. Έτσι το γράφουμε. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα τι λέει στο σχηματάκι, τι μας έχει δώσει. Λέει, προσέξτε, λέει ότι πόσα είναι όλα τα εξάγωνα. Αλλά λέει πρώτα πέρα συνεχίσω να χρωματίζω δύο τρόπους. Δηλαδή θα χρωματίσω αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, να το εδώ, πόσο είναι 1, 2, έτσι, ωραία, 3 εξάγωνα. Λοιπόν, προσέχεις, Αγγελικούλα, 4 εξάγωνα, 5 εξάγωνα, 6 εξάγωνα, ωραία. Ναι, αν εγώ βάλω ακόμη ένα, να το, τη ζωγραφίζω με μπλε εδώ πέρα να το ξεχωρίζω, να το, το ζωγραφίζω, να το εδώ πέρα. Πόσα είναι αυτά, 3, 4, 5, 6. Οπότε, κοιτάξτε τι έχω εδώ πέρα, για να τα γράψω πάνω, εδώ έχω τι, μία εξάδα. 6 έχω. Εδώ τι έχω, δεν έχω πάλι 6, κι άλλα 6. Ε? Εδώ τι έχω, δεν έχω κι άλλα 6, έχω κι άλλα 6. Και εδώ έχω κι άλλα 6. Και αυτό, παιδιά, πώς το γράφω, πώς το γράφω, Ελενίτσα, το γράφω, είναι 1, 2, 3, 4, 4 φορές, το φορές είναι το χ, το 6. Είδατε τα μαθηματικά πόσο κομψά το γράφουνε. Σκεφτόμαστε και τα κάνουμε πιο ωραία. Ζωγραφίζουμε με τη σκέψη μας, ε? Και με τους αριθμούς. Ωραία. Και άμα τα μετρήσω μετά εγώ και τα προσθέσω, θα έχω 6 και 6, 12. Και να το, 6 εδώ και 6, 12. Και 6, 12 και 6, 18. 18 και 6, 24, έτσι. Άρα όλα αυτά μαζί πόσα είναι, είναι 24. Γι' αυτό θα γράφουμε εμείς μετά το 4 φορές το 6, να μας κάνει πόσο, 24. Ωραία. Και απαντήσαμε. Τα εξάγωνα όλα είναι 24. Πώς τα μέτρησες, τα μετράς και ένα-ένα, αλλά και τα μετράς και έτσι όμορφα, ε. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ πέρα τα πράγματα, παιδιά. Έτσι, ανακαλύπτουμε τι, ανακαλύπτουμε πώς χτίζεται ο πολλαπλασιασμός, ε. Και για να κάνουμε εδώ, για να τα φτιάξουμε εδώ, ωραία αυτά, να μην φαίνονται. Να φαίνονται πολύ πιο όμορφα, ε. Ωραία. Και εδώ τι έχουμε κάνει, παιδιά. Έχουμε φτιάξει αυτές τις κυψέλες, γιατί εκείνη η σοφή η μέλισσα, τι πάει και κάνει, κάνει να το. Πω, πω, πώς τα φτιάχνει, ε, με τι τρόπο, ε. Επιστημόνισσα, φίλε μου. Έτσι, Ελενίτσα, επιστημόνισσα, να το. Κάνει τα εξάγωνα, ε. Και το κολλάει τώρα δίπλα, και άμα τα κοιτάς όλα μαζί, τι είναι, είναι τόσο όμορφα, τόσο ωραία, έτσι. Λοιπόν, για να γράψω τώρα εδώ πέρα ένα-ένα. Εδώ τι έχω, εδώ έχω 6. Εδώ τι έχω, έχω πάλι 6. Εδώ τι έχω πάλι 6. Έτσι. Μέχρι που όμως, να το, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετά όμως, άμα πάρω πάλι 1, έτσι, 2, 3, 4, έτσι, 5, 6. Ωραία. Έχω πάλι 6. Ωραία. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω πάλι 6 εδώ και όμοια από κάτω, παιδιά, για να το γράψω επί τόπου, δηλαδή από κάτω τι έχω εδώ πέρα, από εδώ έχω πάλι 6, από εδώ πάλι έχω 6, δηλαδή ουσιαστικά κοιτάξτε, παίζω και φτιάχνω εξάδες. Έτσι λοιπόν, αντί να πηγαίνω τα μετράω ένα-ένα, ξέρετε τι κάνω, κάνω το εξής σωστό και απλό, λέω μία φορά το 6 μου κάνει 6, αφού είναι μία φορά το 6, δύο φορές το 6 πόσο μου κάνει, 12. 6 και 6, 12. 3 φορές το 6, έτσι. Στο 12, αν βάλω εγώ άλλα 6, θα μου κάνει τι. Πάω 18. 2 και 6, 8, 18. Δεν αλλάζω δεκάδα. Μετά 4 φορές το 6, πόσο μου κάνει. 18 και 6 μου κάνει 24. Ναι, 8 και 6, 14. Αλλάζω δεκάδα, γιατί μέχρι το 20 θέλω 2 μονάδες και έχουν μείνει και 4, μου κάνει 24. Μετά 5 φορές το 6, πόσο μου κάνει, παιδιά, μου κάνει 30. Και για να κάνω εδώ μια στάση, ξέρετε τι γίνεται. Εδώ καταφέραμε να περπατήσουμε τους αριθμούς 6, 12, 18, 24, 30, να φτάσουμε τι, στο 5, στο μεσιανό αριθμό μεταξύ 0 και 10, έτσι, στην πρώτη δεκάδα,
Και αφού φτάσαμε στο μεσιανό αριθμό, προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά τι θα έχουμε, προσέξτε, θα έχουμε το εξής όμορφο, θα λέμε τι, 6 φορές το 6 μου κάνει πόσο τον 6, 36, 7 φορές το 6 είναι πως το 2, έτσι, θα μου κάνει πόσο, 42, 8 φορές το 6 πόσο μου κάνει όπως το 3, 48, 9 φορές το 6 τι θα είναι όπως το 4, πόσο μου κάνει, 54, και 10 φορές το 6 θα μου κάνει πόσο, 60. Αυτά παιδιά θα τα δούμε και σε λίγο και με άλλο τρόπο. Μη βιάζεστε, θέλω και να το καταλάβουμε, αλλά θέλω βασικά να τα βλέπουμε, να σκεφτόμαστε και το κεφάλι μας τι, να είναι γεμάτο από ωραίες ιδέες, ωραίες εικόνες, για να απαντάμε γρήγορα, όχι γιατί το μάθαμε έτσι, τι, σαν νούμερα, αλλά γιατί το καταλάβαμε.